Γεια σας φίλοι μου! Τι λέτε να μιλήσουμε σε αυτό το podcast για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Καλά, δεν περιμένω την απάντησή σας, θα πάμε. Αποφασίζω εγώ για σας. Αφήστε που έχω κάνει τόση έρευνα και έχω γράψει τόσες πολλές σελίδες κείμενο που κοντεύουν να ξεπεράσουν σε αριθμό τις σελίδες που έχει το βιβλίο του άρχοντα. Είναι πάνω από 6. Όχι ρε, πάτε καλά. Τι 6.000, 6 σελίδες. Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκη content creator και σας καλωσορίζω στο νέο μου podcast με τους συμβολισμούς, τις ιστορίες συνωμοσία και άλλα κινηματογραφικά. Άλλο ένα podcast του παραλόγου που ανατρέπει την πραγματικότητα, ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας και της μυθοπλασίας μόλις βρέθηκε στο δρόμο σου. Σήμερα φίλοι μου έχουμε πάντρεμα της μυθοπλασίας με τη μυθολογία και της μεγάλης φαντασίας μου. Όλοι γνωρίζουμε τις ταινίες του Άρχοντα, αλλά και τη φιγούρα του Γκάνταλφ. Σε αυτέ τι ταινίε, στον κόσμο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, οι ήρωε χρησιμοποιούν διάφορα μαγικά αντικείμενα. Όχι μόνο μπαστούνια, μαγκούρε, αλλά και όπω πολύ καλά θυμάστε, τα πιο διαδεδομένα είναι τα δαχτυλίδια τη εξουσία. Υπάρχουν αναφορέ για 20 δαχτυλίδια δύναμη. Τα 19 από αυτά δόθηκαν στου ανθρώπου, τα ξωτικά, του νάνου, καθώ και στον Σάουρον, όπου δημιούργησε και τα δαχτυλίδια. Το 20 δαχτυλίδι κρατήθηκε κρυφό για πολλά χρόνια από τον Γκόλουμ, ενώ αργότερα βρέθηκε από τον Φρόντο. Όπως φαντάζεστε το ένα δαχτυλίδι είναι το πιο ισχυρό από όλα. Και ο Σάουρον, ο κακός της υπόθεσης, προσπαθεί να το εντάξει και πάλι στην κατοχή του για να αποκτήσει την απόλυτη εξουσία. αυτό ήταν η αφορμή για να δημιουργηθούν τόσα βιβλία και ταινίε. Η επικείμενη μάχη για το ένα δαχτυλίδι αποτελεί τον κύριο πυρήνα της ιστορίας του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Βλέπετε ότι σε αυτή την ταινία δεν έδωσαν κατσούνα στον ήρωα ω σύμβολο εξουσίας όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όσοι έχετε ακούσει τα podcast μου θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Εδώ πιθανά έχουν δώσει στον Γκάνταλφ μία κατσούνα για να του προσδώσουν μία θα έλεγα ε, βιβλική εικόνα που θέλει τους μάγους να κρατάνε μαγκούρες, βέργες ή κατσούνες. Επίσης λένε ότι η μαγκούραχ πολύ σοφά χρησιμοποιείται από τους δημιουργούς για να τονίσουν τη σοφία του και την αγιότητά του. Και τι να το πούμε και αυτό. Πόσους αγίους ξέρετε να βαστούν μία κατσούνα. Πολλούς. Όχι μπράβο τους να πούμε. Θέλουμε τέτοιου χαρακτήρες πρότυπα στι ταινίε. Καλούς χαρακτήρες, σωστούς χαρακτήρες, άγιους χαρακτήρες να μάχονται υπέρ του καλού. Ε και τώρα μεταξύ μας, για ακόμα μία φορά, η Κατσούνα δίνει μία ξεχωριστή και επιβλητική έμφαση στον ήρωα που την κρατάει. Στον ήρωα που τη βαστή και ας μην το παραδέχονται οι δημιουργοί. Όπως πάρα πολύ καλά καταλάβατε, θα εστιάσω σε αυτή την ιστορία με πρωταγωνιστή τον Γκάλνταφ, τον αγαπημένο μου ήρωα στη συγκεκριμένη ταινία. Δεν χρειάζεται να μαντέψετε γιατί σίγουρα ξέρετε γιατί είναι ήρωα με μαγκούρα. Βέβαια δεν ήταν μόνο ο δικός μου αγαπημένος ήρωας, ήταν είναι και θα είναι, αλλά για πάρα πολύ κόσμο. Ο Γκάνταλφ είναι ένα αγαπημένο χαρακτήρα για διάφορου λόγου. Όπω: Ήταν ένα ισχυρό μάγο με μεγάλη σοφία και δύναμη. Αγαπούσε του ανθρώπου και πάλευε για το καλό του. Παρά τη σοβαρότητα του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλίδιων, ο Γκάνταλφ είχε μια διακριτική δόση χιούμορ. Σαν τη δική μου. Γελάει ο κόσμο. Α, και ίσω ήταν ο μόνο ήρωα που δεν ποθούσε το δαχτυλίδι. Γι' αυτό και άλλωστε πήρε αυτό που του άξιζε. Την καλύτερη κατσούνα και όλη την αγάπη του κόσμου. Σχετικά με την εξέλιξή του και τη μεταμόρφωσή του, εμφανίζεται σε δύο εκδοχέ στην ταινία, αφού εμφανίζεται στην αρχή ω γκρίζο μάγο και μετά βγαίνει σε λευκό μάγο. Ο γκρίζο μάγο, όπω ήταν γνωστό πριν από τα γεγονότα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ήταν ένα μάγος με γκρίζο καπέλο και άλλα γκρίζα ρούχα τρομερή φαντασία θέλει. Ενώ η μεταμόρφωσή του σε λευκό τον θέλει με λευκά ρούχα, λευκό καπέλο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και πιο λευκά δόντια. Δεν το πρόσεξα. Θα την ξαναδώ την ταινία. Βέβαια το σημαντικό δεν είναι το τι φορούσε, αλλά γιατί τα φορούσε. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του χαρακτήρα και την αύξηση της δύναμής του. Ίσως ο Τόλκιν επέλεξε το λευκό ως σύμβολο καθαρότητας, σοφίας και δύναμη για τον χαρακτήρα που είχε προορισμό να γίνει ο Γκάνταλφ ο λευκός. Και τώρα φίλοι μου είναι η στιγμή που θα αυτοσχεδιάσουμε. Η αγαπημένη σας ώρα, η ώρα του παιδιού. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και πάμε να φανταστούμε ένα μπαστούνι, μια κατσούνα ή μάλλον μια μαγκούρα ειδικά διαμορφωμένη για τα χέρια του Γκάνταλφ. Θέλει πολύ προσοχή γιατί αυτή η μαγκούρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ικανότητες και τη φύση του χαρακτήρα που θα τη βαστεί. Λοιπόν, αρχικά να σας πω, ότι δεν βρήκα ούτε μία αναφορά για τα μπαστούνια του Γκάνταλφ. Εγώ αυτό έτσι δεν θα τα αφήσω. Πρέπει να υποθούν αναφορέ. Και η πρώτη είναι η δική μου. Είναι κρίμα να μην έχει αναφερθεί πουθενά κάτι για τη μαγκούρα που στηριζόταν ένα από του πιο σημαντικού μάγου στον κόσμο του Τόλκιν. Α φανταστούμε λίγο λοιπόν πώ θα ήταν το μπαστούνι του Γκάνταλφ και τι μαγικέ υπερδυνάμει θα είχε αυτό. Ω γνώστη του παρελθόντο, του παρόντο και του μέλλοντο δεν θα μπορούσε η μαγκούρα του Γκάνταλφ να μην του παρέχει τη δύναμη να αντιλαμβάνεται και να επηρεάζει το χρόνο. Σίγουρα θα το επιτρέπει την επικοινωνία με τα στοιχεία της φύσης, τον άνεμο, το νερό, τη γη και τη φωτιά, ώστε να μπορεί να τα χειριστεί υπέρ του. Με αυτόν τον τρόπο η μαγκούρα θα του προσέφερε επιπλέον προστασία για καλύτερη άμυνα ενισχύοντας την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τους εχθρούς του. Γιατί μπορεί εκτό ταινία να ήταν πάρα πολύ συμπαθή στον κόσμο μα, αλλά με στην ταινία είχε αρκετού εχθρού. Φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στη μαγκούρα του Γκάνταλφ. Ανάλογα με τη φαντασία μα. Τι λέτε, καλά τα πάω. Τι, Όχι, θέλετε κι άλλα. Δοκιμάζετε τη φαντασία μου, ε? Ε, ε. Μη με προκαλείτε. Όχι να με προκαλέσετε. Τώρα θα δείτε. Με μία απλή χειρονομία, ο Γκάνταλφ με τη μαγκούρα που θα του έφτιαχνα. Α, γιατί δεν σα είπα τέτοια μαγκούρα μόνο από τα χεράκια μου θα έβγαινε. Θα μπορούσε που λέτε να τηλεμεταφέρετε σε διάφορα μέρη του κόσμου ή να επικοινωνεί με άλλα πνεύματα ή με τα φυσικά επίπεδα τρομερή δύναμη. Είμαι σίγουρο θέλετε κι εσεί, αλλά μόνο για τον Γκάνταλφ τέτοια κατασκευή. Ε, μ, χ, νομίζω ότι θα μπορούσε με δύο μόνο κυκλικέ κινήσει να επιβάλλει ύπνοση σε άλλου ή να προκαλεί ονειρικά ταξίδια. Γιατί όχι. Α, μην ξεχάσω και αυτό επίσης αν είχε πάρει μαγκούρα από το κατσούνες.gr θα μπορούσε να του παρατείνει τη ζωή στην αιωνιότητα αφού θα τον καθιστούσα θάνατο. Πω, πω. ελάτε. Φανταστείτε τώρα τον Γκάνταλ με το λευκό χρώμα στα ξεσουάρ του που συμβολίζουν την καθαρότητα, την επιπλέον δύναμή του ως μάγο, τη λευκή μακριά γενιάδα του που συμβολίζει την ακόμα περισσότερη σοφία που έχει αποκτήσει. Ε, να είχε και μια μαγκούρα στα χέρια του σαν αυτή που θα το έφτιαχνα εγώ όχι ότι και ότι φυσικά. Να το, το έχουμε, το καταλάβατε. Έχουμε την τρίτη εκδοχή του πανίσχυρου Γκάνταλφ, του πιο ισχυρού μάγου που έχει αναφερθεί ποτέ στον πλανήτη μας. Να ξέρετε βέβαια, μπορώ να βρω και άλλες ιδιότητες να προσθέσω στη μάκη και η μαγκούρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό το podcast. Και έχω να σας πω πολλά ακόμα. Όπω για παράδειγμα, κάτι που δεν γνωρίζετε και θα το ακούσετε πρώτα από εμένα. Έχουμε αποκάλυψη. Η τρίτη εκδοχή του Γκάνταλφ είναι ακόμα πιο σοφή και πιο δυνατή. Αυτόν τον λευκό μάγο με την κριτική μαγκούρα δεν έχει τολμήσει ακόμα καμία παραγωγή να τον αγγίξει. Καμία ανθρώπινη φαντασία δεν μπορεί να κατανοήσει το μέγεθο τη δύναμή του και καμιά παραγωγή να δημιουργήσει εντάξει εφέ, της τη δυναμική του. Σε αυτή την τρίτη εκδοχή, ο Γκάνταλφ ο Τρίτο, έτσι θα τον αναφέρω, με την ενίσχυση της μαγικής κριτικής κατσούνας ανακαλύπτει ότι η πανίσχυρη ενέργεια του δέντρου της άγριας ελιάς όπου είναι κατασκευασμένη τον καθιστά ικανό να αποκτήσει την απόλυτη εξουσία. Να καταστεί κυρίαρχος της μέσης γης. Ελπίζουμε μόνο αυτή του η επιδίωξη να μην τον οδηγήσει στην αγκαλιά της διαφθοράς και του σκοταδισμού. Ωραία λέξη. Όπως τον Σάουρον. Α, επιτρέψτε μου, Επιτρέψτε μου λίγο, μπορώ να γυρίσω λίγο πίσω στις ιδιότητε τη Κατσούνα. Μ' αρέσει που μόνο μου ρωτάω, μόνο μου απαντάω. Για να είμαστε σίγουροι, για την ασφάλεια του πλανήτη μα θα τη πρόσθετα προστασία από επιρροέ διαφθορά και σκοταδισμού. Τώρα που τη βρήκα τη λέξη, θα τη λέω. Άρα, ο κάτοχό τη θα τη χρησιμοποιεί μόνο για καλό. Ο Γκάνταλφο Τρίτο γίνεται ένα ακόμα πιο δυνατό μάγο με εξαιρετική επίγνωση των δυνάμεών του. Η πανίσχυρη μαγική κριτική Μαγκούρα, σε συνδυασμό πλέον με τις μαγικές ιδιότητες του Γκάνταλφ, το επιτρέπει την εμπλοκή του στις φυσικές και μεταφυσικές ενέργειες του κόσμου. Ο πανίσχυρος μάγος πλέον μπορεί να ταξιδεύει μεταξύ των διαστάσεων, να ελέγχει τα στοιχεία και να ανακαλύπτει πηγές μαγικής ενέργειας που δεν είχαν προηγουμένως φανεί. Η ικανότητά του να επικοινωνεί με τα πνεύματα της φυσικής και να κατανοεί τις ενέργειες του χρόνου γίνεται πιο έντονη. Με τη βοήθεια του μπαστουνιού μπορεί να χρησιμοποιεί την κούρμπα της κατσούνας ως μάτι για να βλέπει και να μπορεί να προβλέπει γεγονότα. Με ένα χτύπημά τη μόνο στο έδαφος θα μπορεί να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και να επηρεάζει την πραγματικότητα. Ναι, 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 ναι. Με ένα μόνο χτύπημα στο έδαφος θα γίνεται αυτό. Στον αγώνα του κατά των σκοτεινών δυνάμεων, ο Γκάνταλφ, ο τρίτος, Ω κάτοχο πλέον τη πανίσχυρη κριτική Μαγκούρα, αναδεικνύεται ω προστάτη τη ισορροπία μεταξύ του φυσικού και του μεταφυσικού κόσμου. Ηγετικό και πολεμιστή υπέρ του φωτό, τη αλήθεια, του δικαίου και της ασφάλεια μεταξύ των διαφορετικών κόσμων σε όλο το σύμπαν. Τώρα, αν αναρωτιέστε, κάποιοι από εσά μπορεί να αναρωτηθείτε, πώ βρέθηκε η πανίσχυρη αυτή κατσούνα στα χέρια του Γκάνταλφ, θα σα πω μία σύντομη ιστορία γιατί ξέρω ότι σα αρέσουν. Φίλοι μου, είπα ψέματα. Δεν την κατασκεύασα εγώ την κατσούνα. Η τελευταία αναφορά στη συγκεκριμένη μαγκούρα ήταν λίγο πριν την καταστροφή της Κνωσού από το ηφαίστειο της Αντορίνης. Από τότε η κριτική μαγκούρα, πλούσια σε μαγεία και πανούργιες δυνάμεις, εξαφανίστηκε μαζί με το Μινώταυρο και το γνωστό άγνωστο Λαβύρινθο. Η αιωνόβια σοφία του δέντρου της Άγρια Ελιάς, όπου υπήρχε για χρόνια καλά κρυμμένη στο κέντρο του Λαβυρίνθου τη Κνωσού, χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της κατσούνας από τον ίδιο το Μινόταυρο. Ο Γκάνταλφο Τρίτος τότε δεν είχε γίνει. Όπως είπαμε, ως γνώστης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, γνώριζε την ιστορία της πανίσχυρης κριτική κατσούνας μέσα από τους ελληνικούς μύθους. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτού του μαγικού μπαστουνιού, εντόψε την τοποθεσία που την έκρυβαν, το λαβύρινθο δηλαδή, ο οποίο αποτελούσε ούτω ή άλλως έναν τόπο σύνδεση μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντο και του μεταφυσικού, κατάφερε να ταξιδέψει στο χρόνο και το χώρο χρησιμοποιώντα τη δύναμη του δαχτυλιδιού, μόνο γι' αυτό, δεν το χρειαζόταν για κάτι άλλο το δαχτυλίδι, εισήλθε στο λαβύρινθο τη Κνωσού, όπου συνάντησε το Μινόταυρο και με τη σοφία και τι δυνάμει του κατάφερε να ζω στο Μινόταυρο με αντάλλαγμα φυσικά το κριτικό μπαστούνι. Ε, μετά την ξέρετε την ιστορία. Τον έβγαλε από το Λαβύρινθο, πιάρει άθνη. Εδώ δεν κάνουμε μυθολογία, μυθοπλασία κάνουμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω σας παρακαλώ. Τον μετέφερε λοιπόν σε άλλο σύμπαν, ασφαλές και κατέκτησε την κυριότητα του πανίσχυρου κριτικού μπαστούνιου. Άλλωστε, ο Γκάνταλφ είχε κάτι που δεν είχε ο Μινόταυρος. Είχε τη σοφία να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τις δυνάμεις του μπαστούνιου και κατάφερε να ενώσει τη μαγεία του μπαστούνιου με τη δική του. Έτσι, η τρίτη εκδοχή του Γκάνταλφ με τον μπαστούνι που κρατούσε έγινε ακόμα πιο ισχυρή, συνδυάζοντα την πανίσχυρη ενέργεια των δύο κόσμων τη μυθοπλασία και τη μυθολογία. Ξέρω τώρα τι θέλετε. Θέλετε να ακούσετε την ιστορία του Μινόταυρο και τη πανίσχυρη κριτική Κατσούνα. Η υπομονή θα έρθει και αυτή. Απλά κάντε την εγγραφή σα στο κανάλι μου για να μην σα ξεφύγει τίποτα από όλα αυτά τα ωραία που έρχονται. Σε κάθε επεισόδιο ταξιδεύουμε σε διαστάσει όπου η λογική αρνείται να εξηγήσει, όπου η πραγματικότητα θέλει να αποκρύψει και η φαντασία δεν έχει ακόμα αγγίξει. Δημιουργούμε ιστορίε που ξεπερνούν την αλήθεια. Εδώ οι ηρωικέ περιπέτειε αποκτούν τη δυναμική που του αξίζει. Οι ιστορίε αποκτούν νέα νοήματα και ερμηνείε που ίσω, ίσω, λέω, οι δημιουργοί να έχουν αμελήσει. Και οι χαρακτήρε ζουν ζωέ και αποκτούν δυνάμει που δεν έχουν φανταστεί. Τώρα, αν σε κανένα χάσουν και δύναμη, μπορεί να μου έρθει τέτοια έμπνευση, δεν ξέρω. Να τονίσω βέβαια για όσου δεν το καταλάβατε, ότι όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν πραγματικό γεγονό. Απλά μια μυθοπλασία. Βασικά, ούτε εγώ ίδιο δεν ξέρω τι αποτελούν, να είμαι ειλικρινή. Μην τα πιστέψετε, μην τα πάρετε ω πραγματικά γεγονότα, μην τα χρησιμοποιήσετε ω πηγή. Απλά αφήστε τη φαντασία σα ελεύθερη και ακολουθήστε με στην ιστορία που ετοίμασα για εσά. Στο μικρόφωνο. Τώρα είναι τα αγαπημένα μου. Στο μικρόφωνο. Να είχα και μια ορχήστρα έτσι να κάνει. Στο μικρόφωνο λοιπόν. Ήταν, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη. Μπορεί να με βρει σε όποιο social προτιμά. Να ξέρει, θα με βρει παντού. Παντού υπάρχει ένα μη Μυρνάκη. Μην ξεχάσει μόνο, όπω είπαμε, να κάνει την εγγραφή σου στο κανάλι μου ή να με ακολουθήσει σε όποιο άλλο social προτιμά. Και όταν το κάνεις, αφού το κάνεις, μπορείς να μου στείλεις το μήνυμά σου, το σχόλιο σου για αυτό που άκουσες ή να μου κάνεις κάποια πρόταση τι άλλο podcast θα ήθελες να δημιουργήσω. Εδώ είμαι εγώ, πες μου. Κάθε like, dislike, share, save κλπ. κλπ, κλπ, κλπ είναι ευπρόσδεκτο. Καλή συνέχεια. Α, και πριν κλείσω... Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο του Δημήτρη, όπου είναι λάτρης του άρχοντα και μου έκανε κάποιες διορθώσεις για να βγει λίγο πιο ρεαλιστική η ιστορία μου. Τώρα Απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αλλά όσον αν ήταν σωτήριες οι οδηγίες του. Καλή συνέχεια.